Η πρωτότυπη έκθεση σύγχρονης τέχνης Ίκαρους παρουσιάζεται από την K Gold Temporary Gallery στην Αγία Παρασκευή με την επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή και τη συμμετοχή 9 καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η έκθεση Ίκαρους αναπτύσσεται σε ένα αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Οι καλλιτέχνες ως επιβάτες παραθέτουν το έργο τους σε ένα ακραίο περιβάλλον παρατεταμένης αιώρησης, διερευνώντας το πώς η ανθρώπινη επινοητικότητα σχετίζεται με το φυσικό και το νοητικό ταξίδι. Μπαίνοντας στο 10ο έτος συνεχούς λειτουργίας της στη Λέσβο, με σκοπό να φέρει τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό, εγκαινιά σήμερα την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο Ίκαρους. Μια έκθεση με ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, το γεγονός ότι είναι μια έκθεση σε συνθήκη πτήσης. Παίρνει δηλαδή μέρος σε ένα αεροπλάνο. Κάλεσα 9 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλλιτέχνες ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους, οι οποίοι είναι οι επιβάτες σε αυτή την πτήση. Ο καθένας φέρνει σε αυτό το ταξίδι την ιστορία του. Ιστορίες για την προσδοκία, για την περιπλάνηση, για τον έρωτα, για την πτώση επίσης. Που μας, τι μας διδάσκει η πτώση, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε. Θα δούμε 9 δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι παιδιά άλλα που είναι πολύ νέα και μόλις έχουν τελειώσει τη σχολή, όπως ο Γιάννης ο Βούλγαρης ή η Κατερίνα Κομιανού. Παιδιά, παρόλο που είναι νέα, έχουν ταυτόχρονα συμμετοχές σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Θα δούμε επίσης και καταξιωμένους δημιουργούς, όπως ο σχεδιαστής μόδας ο Άγγελος Φρέτζος, ο Αψαλών, ο Φελίξ Γκονζάλες Τόρες και άλλοι πολλοί. Ο Νικόλας Βαμβουκλής, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της K Gold Temporary Gallery, κατάφερε να καταστήσει μια μικρή κωμόπολη στην καρδιά της Λέσβου, προορισμό σύγχρονου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγγένεια της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο νησί μας. Ο Νικόλας κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια, όπως φαίνεται, δίνει ρυθμό και ενέργεια στο χωριό. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για το νησί μας. Είναι ώρα να ανοίξουμε τους οριζοντές μας, να δεχτούμε και την μοντέρνα τέχνη και να εξελιχθούμε. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένη από την έκθεση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι η γκαλερί. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που έχουμε καταφέρει. Δεν είμαι μόνος μου. Πίσω μου και πλάι μου, μάλλον καλύτερα, έχω μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε βάλει στόχο και όραμα ζωής να φέρουμε τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό, όχι μόνο της Λέσβου, αλλά γενικότερα της ελληνικής περιφέρειας, η οποία συνειδητοποιώ ότι έχει ανάγκη να βλέπει εκθέσεις και άλλες υπηρεσίες αλλά και προϊόντα που σχετίζονται με το σύγχρονο πολιτισμό. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Μαρτίου και θα λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.